Πάμε να συναντήσουμε την επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και διεθνούς πολιτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, την κυρία Φιλίπα Χατζησταύρου, η οποία μας περιμένει στην άλλη γραμμή. Κυρία Χατζησταύρου, καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλησπέρα. Λοιπόν, είπα εγώ ότι λέγαμε ότι το συνέδριο των Δημοκρατικών θα ήταν αυτό που θα έπαιζε πολύ μεγάλο, θα είχε πολύ μεγάλη δημοσιότητα, γιατί ενδεχομένως να μην ήταν ο Biden αυτός που θα αναμετριόταν με τον Τραμπ, να ήταν η Καμάλα Χάρις ενδεχομένως, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Τελικά ένα δευτερόλεπτο χρειαζόταν για να αλλάξουν όλα τα πράγματα και πλέον όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο Μιλγουόκι. Ναι, δεν σας άκουσα καλά στο τέλος της φράσης. Λέω, όλα άλλαξαν σε ένα δευτερόλεπτο. Από τη στιγμή που έγινε αυτή η απόπειρα δολοφονίας και όλα τα βλέμματα πλέον είναι στο Μιλγουόκι. Έχετε την εντύπωση ότι θα είναι στα κάγκελα οι Ρεπουμπλικάνοι στο Μιλγουόκι? Κοιτάξτε, τώρα οι Ρεπουμπλικάνοι καταρχήν δεν είναι ένα ομοιογενές κόμμα. Έτσι, αυτή τη στιγμή ελέγχεται από τον Ντόναλντ Τραμπ. Και υπάρχει η δεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλικάνων, αυτή που ονομάζουμε οι MAGA Republicans, έτσι, που είναι Make America Great Again, MAGA Republicans, οι οποίοι ας πούμε είναι στην ουσία ο πυρήνας του τραμπικού συστήματος μέσα στο κόμμα. Αυτή ναι, σίγουρα θα είναι στα κάγκελα, οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παίζεται, νομίζω, στο πλαίσιο της πολιτικής των συναισθημάτων. Και όχι στο πλαίσιο της πολιτικής του ορθού λόγου. Και ο Τραμπ φυσικά αυτό που συνέβη είναι για αυτόν ο βούτυρος στο ψωμί του. Έτσι. Δηλαδή θα πρέπει να θέλουν να δημιουργήσουν ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, ένα κλίμα φυσικά ηρωισμού και να χτυπήσουν στην καρδιά ένα μέρος του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ, κυρίως άνθρωποι που δεν ξέρουν αν θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν, ώστε να τους τραβήξουν προς τη δική τους πλευρά. Άρα θέλουν να παίξουν με έντονα συναισθήματα. Θέλουν να παίξουν με το φόβο, παραδείγματος χάρη, του κινδύνου της αστάθειας στην οποία μπορεί να βρεθεί η χώρα τους. Και αυτό για αυτούς είναι πολύ ενδιαφέρον το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, γιατί μπορεί να τους δώσει πάρα πολλά χέρια για να κινηθούν σε αυτή τη λογική. Μάλιστα. Υπάρχει μια ρητορική, μάλλον ένας τρόπος που πολιτευόταν το Δημοκρατικό Κόμμα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ότι όλα τα κακά της μοίρας μας τα είχε φέρει ο Τραμπ. Είτε έβρεχε, είτε χιόνιζε, είτε είχε πλημμύρα, είτε είχε ξηρασία, έφταιγε ο Τραμπ. Ξαφνικά, μετά από αυτήν την απόπειρα δολοφονίας, βλέπουμε δημοκρατικούς να είναι πολύ συνενετικοί. Παιδιά, μην οδηγηθούμε σε εμφύλιο πόλεμο. Αντιθέτως όμως, βλέπουμε τους Ρεπουμπλικάνους. Το πρώτο που κάνουν είναι ότι τον αφήσατε έρμεο, τον αφήσατε βορρά στα σκυλιά. Δηλαδή, ακόμα και οι Secret Services που δεν έκαναν σχεδόν τίποτα. Αλλάζει γενικά η προεκλογική ατζέντα και η ρητορική. Κοιτάξτε, στην ουσία της πολιτικής, όχι, δεν νομίζω. Αυτό τώρα είμαστε στο πεδίο των εντυπώσεων, έτσι, αυτό που λέμε sensational politics, έτσι, η πολιτική των εντυπώσεων, των έντονων, όπως είπα πριν, συναισθημάτων, που δεν έχουν στην ουσία να κάνουν με το ποια είναι η ατζέντα, έτσι, και τι θα φέρει ο Τραμπ, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Για να πω λίγο σχετικά με αυτό, κάτι πολύ κομβικό, ότι πολύ πρόσφατα ο Τραμπ, ξέρετε, έχει ένα δικό του media, στο οποίο λέει δημόσια. Το Truth, ναι. Που τον διώξαν. Το Truth. Έτσι, ναι, το Truth Social. Όπου είπα, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα, αυτό το project 2025, για το οποίο έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, έχουμε διαβάσει διάφορα πράγματα, ξέρουμε ότι φτιάχτηκε από το πολύ ακραία συντηρητικό think tank, το Heritage Foundation, έτσι, το σχέδιο λοιπόν 2025, το οποίο περιγράφει στην ουσία ποια πρέπει να είναι η πολιτική ατζέντα του Τραμπ σε μια δεύτερη θητεία. Ανέφερε λοιπόν στο Truth Social ο Τραμπ ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό το σχέδιο, δεν είναι το πρόγραμμά μου και πρέπει οι Αμερικάνοι πολίτες να είναι ήσυχοι ότι δεν έχω σκοπό να κάνω τόσα ακραία πράγματα. Είναι γελία όλα αυτά που μπορεί να διαβάσει κανείς αυτό το σχέδιο. Αυτό το σχέδιο πραγματικά αξίζει τον κόπο και όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να μπουν και να δουν τι περιέχει. Έτσι, γιατί το Heritage Foundation είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό think tank, ιστορικό think tank της αμερικάνικης σκληρής δεξιάς.
το οποίο συνδέεται και δουλεύει πάρα πολύ με ένα τεράστιο, ένα τεράστιο μηχανισμό lobbying που λέγεται ALEC, είναι το Αμερικάνικο Συμβούλιο Νομοθετικών Ανταλλαγών, το οποίο εδώ και δεκαετίες κάνει σκληρή δουλειά για να προωθήσει μια πολύ συντηρητική ατζέντα ασχέτως του ποιος είναι πρόεδρος στις ΗΠΑ. Αυτές λοιπόν οι δύο δομές που έχουν φοβερή επιρροή στην Αμερικάνικη πολιτική φτιάξαν στην ουσία το σχέδιο αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν είπε δημόσια ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το σχέδιο. Αν διαβάσουμε τι λέει το σχέδιο αυτό, μιλάμε για τεκτονικές αλλαγές στην Αμερική, αν ο Τραμπ εκλεγεί. Ο ίδιος βέβαια αρνείται ότι έχει σχέση. Γιατί το κάνει αυτό? Φυσικά δεν είναι το επίσημο πρόγραμμα έτσι, του Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος. Ναι. Το επίσημο πρόγραμμα, αν το διαβάσουμε, είναι πολύ πιο μετριοπαθές. Γιατί όμως παίρνει αυτή τη στάση πλέον? Την παίρνει γιατί θέλει να σαγηνεύσει ένα μέρος του εκλογικού σώματος που δεν είναι τραμπικό σε εισαγωγικά, έτσι, που δεν τον έχει ψηφίσει πριν. Δεδομένου ότι μέχρι πριν την επίθεση που του έγινε, οι δημοσκοπήσεις δεν είχαν τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο. Έτσι. Τώρα, τα τελευταία τοπήματα του Biden συν η επίθεση θα οδηγήσουν, έτσι, είναι ένας επιταχυντής στην πραγματικότητα, για να δούμε αν η ηγεμονία Τραμπ, ας το πούμε, και μετά από το γεγονός τώρα ότι το κόμμα βρίσκεται σε εσωτερικές διεργασίες, να δούμε αν τελικά αυτό το πράγμα θα καθίσει υπέρ του πιο άνετα. Σίγουρο είναι αυτό. Όμως έχει σημασία να ξέρουμε ότι η πραγματική ατζέντα του Τραμπ είναι μια ατζέντα ακραία εθνικιστική, ακραία αυταρχική. Και θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με το πώς θέλει να διαχειριστεί την Αμερικάνικη Δημόσια Διοίκηση. Μια από τις πολιτικές που θα βάλει σε εφαρμογή από την αρχή της θητείας του είναι ότι θέλει να ελέγξει στην ουσία την Αμερικάνικη Διοίκηση και να εξουδετερώσει τους μηχανισμούς προστασίας των δημόσιων υπαλλήλων από την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι μια μακριά ιστορία στην Αμερικάνικη πολιτική. Από τον 19ο αιώνα είναι αζήτημα αυτό στις ΗΠΑ. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί θέλει στην πραγματικότητα να μπορεί να διώξει οι δημόσιοι υπάλληλους που θα θεωρήσει ότι δεν θα ακολουθήσουν τη δική του ατζέντα. Αυτό μπορεί να έχει κάνει με τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, με την προστασία του περιβάλλοντος, με τα ζητήματα της. Αυτό ακούγεται ως πογκρόμ αυτό, όπως το λέτε, είναι κάτι σαν δημόσιο πογκρόμ αυτό. Θα είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή θα φτιάξει μηχανισμούς πατρονίας έτσι ώστε να ελέγχεται ο διοικητικός μηχανισμός, ώστε να προωθηθούν συγκεκριμένες πολιτικές και να μην υπάρχουν εσωτερικές αντιρρήσεις. Ναι. Άρα φαντάζεστε τι θα σημαίνει αυτό για τις μειονότητες, για συγκεκριμένες ομάδες πολιτών που μπορεί να είναι της αφροκοινότητας, μπορεί να ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ναι, πώς θα λειτουργήσει ένας τέτοιος μηχανισμός. Το λέω αυτό, είναι ένα από τα παραδείγματα αυτού του project. Έτσι. Άρα η πραγματικότητα είναι πολύ σκοτεινή. Το κακό βέβαια είναι ότι εμείς ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με την επίθεση, ποιος την έκανε, ποιος κρύβεται από πίσω. Ναι, εδώ όμως υπάρχει ένα ακόμα ερώτημα, γιατί είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, που ουσιαστικά αναμετριώνται ο νυν και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ. Πάντα, ή τουλάχιστον αυτά που θυμάμαι εγώ, υπήρχε ένα νέο πρόσωπο. Θέλετε, ήταν από τους Ρεπουμπλικάνους, από τους Δημοκρατικούς, δεν ξέρουμε, αλλά και τους δύο αυτούς τους έχουμε δει επί του πεδίου, όχι στη ρητορική. Και λένε ότι ο Τραμπ ένα, ο Τραμπ δηλαδή της προεδρικής του θητείας, δεν θα είχε σχέση με τον Τραμπ 2, που θα ήταν ο πρόεδρος ο οποίος θα αναλάμβανε μετά τον Biden. Μήπως τώρα έχουμε Τραμπ 3, δηλαδή τι θέλω να πω, έναν άνθρωπο ο οποίος είδε τη σφαίρα να περνάει χιλιοστά. Ο ίδιος δήλωσε ότι εγώ, παιδιά, δεν έπρεπε να ήμουν ζωντανός τώρα, έπρεπε να ήμουν νεκρός. Μήπως θα γίνει, γιατί μας περιγράψατε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα, πόσο πιο σκληρός μπορεί να γίνει. Αυτός είναι ο Τραμπ 3 που θα δούμε. Κοιτάξτε, η επίθεση τον ενδυναμώνει, όσο και αυτό. Δηλαδή, αυτή είναι η παραδοξότητα, έτσι. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια μακρά παράδοση πρόεδρων οι οποίοι βρεθήκαν, έτσι, είτε εκτελέστηκαν, είτε παραλίγο θα συνέβαινε αυτό. Δηλαδή, είναι μέσα στο DNA, θα λέγαμε, έτσι, της Αμερικάνικης πολιτικής τέτοιου είδους φαινόμενα. Αυτό φυσικά τώρα, η συγκεκριμένη επίθεση έχει ανοίξει και μια συζήτηση για την οπλοφορία πάλι. Και εδώ είναι το παράδοξο, έτσι, ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι δεν θέλουν να βάλουν καθόλου νερό στο κρασί τους, είναι αυτή τη στιγμή που θα χρησιμοποιούν στην ουσία την οπλοφορία σαν ένα όπλο εκτείναξης του Τραμπ, έτσι, ως του ηγεμονικού επόμενου προέδρου των ΗΠΑ. Οπότε είναι πολύ παράδοξο αυτό. Μάλιστα, το διάβασα το συγκεκριμένο
όπλο που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό που χρησιμοποιείται σε πάρα πολλές επιθέσεις που γίνονται και μέσα στη σχολεία. Και είναι ένα γνωστό όπλο το Νομίζω οποίο... είναι το M16, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω είναι κάποιο άλλο, το AR, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για το M16, τώρα δεν ξέρω, ενδεχομένως να είναι κάποιο άλλο. Όχι, είναι ένα άλλο το οποίο χρησιμοποιείται επανειλημμένα και σε επιθέσεις μέσα στη σχολή. Από έχουν, ναι. Ευρείας χρήσης όπλο. Ευρείας χρήσης, ακριβώς, ευρείας χρήσης. Άρα εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, έτσι, ότι στην ουσία το νομοθετικό καθεστώς οπλοφορίας και οπλοχρησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή χρησιμεύει για να μπορέσει ο Τραμπ να δημιουργήσει, μου άρεσε πολύ αυτό που είπατε, ο Τραμπ νούμερο 3, ένα νέο προφίλ, το οποίο θα είναι ένα προφίλ ηρωικό. Mm-hmm. Άλλωστε και η επίθεση στο Καπιτόλιο έγινε με τέτοιους όρους, έτσι, ηρωισμού. Ναι. Πώς να πω, εθνικής αναγέννησης και ούτω καθεξής. Ναι. Έτσι, ναι. Και ξέρετε, συχνά εμείς αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τον όρο της αντεπανάστασης όταν πολύ συντηρητικές πολιτικές ομάδες προσπαθούν να πάρουν την εξουσία για να προωθήσουν αντιδραστικές πολιτικές. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επίθεση αυτή μπορεί να σφραγίσει ακριβώς ένα τέτοιο σχέδιο. Το σχέδιο μιας μεγάλης κοινωνικής και όχι μόνο οικονομικής, αλλά κοινωνικής και κοινωνιακής αντεπανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον Τραμπ να είναι το βασικό ηρωικό αυτό πρόσωπο που θα ηγηθεί. Κυρία Χατζησταύρου, μια τελευταία ερώτηση. Γιατί δυστυχώς θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αμήλικτος. Σίγουρα. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα είναι δεδομένο πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες? Βέβαια δεν έχετε τη μαγική σφαίρα για να τη δείτε και να μου πείτε αλλιώς δεν θα πήγαιναν οι Αμερικανοί να ψηφίσουν, αλλά... Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που παραμονές, γιατί εντάξει 3 μήνες είναι, δεν είναι και μικρό αλλά δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα, που έχουμε ένα τέτοιο γεγονός που μπορεί ουσιαστικά να ρίξει τα φόπλακα στις ελπίδες των δημοκρατικών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η δημοκρατία είναι σε μια αφασία, θα λέγαμε. Βρίσκονται σε μια αφασία. Τώρα, να δούμε τι θα συμβεί, έτσι. Όταν οι ίδιοι θα ξεκινήσουν τις εσωτερικές διεργασίες, μπορεί να εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή αυτό το πρόσωπο που μπορεί να αλλάξει το ρου των πραγμάτων. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που είμαστε, οι πιθανότητες του Τραμπ να εκλεγεί αυξάνονται. Ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό? Πιο προσεκτικοί. Γιατί οι μεν θα έχουν την εικόνα αυτή, λες και είναι η εικόνα στην Ιβοζίμα που βάζουν οι Αμερικανοί στρατιώτες τη σημαία, τον Τραμπ να σηκώνει, λες και είναι ο πλέον αριστερός στον κόσμο και να σηκώνει τη γροθιά. Και από την άλλη πλευρά θα έχουμε τις εικόνες με τον Biden να σκοντάφτει στη σκάλα του αεροπλάνου, να πέφτει από ένα μη εν κινήσει ποδήλατο, να μην μπορεί να αρθρώσει μια σωστή έκφραση. Εδώ μιλάμε και η επικοινωνία, αλλά και η... Να, δείτε εδώ, ούτε καν λες και ήταν η Ιβοζίμα αυτό το πράγμα. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως από τον πλανήτη. Ισχύει αυτό βέβαια και να θυμόμαστε απ' την άλλη ότι, ξέρετε, αυτές οι εικόνες δεν είναι τώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε ακριβώς ακόμα στη φάση που είναι ζεστό το γεγονός. Υπάρχει χρόνος ακόμα μπροστά μας, έτσι. Νομίζω υπάρχει ένα άλλο στοιχείο που έχει σημασία για τους ψηφοφόρους και γενικότερα για τις κοινές γνώμες, όχι μόνο στις ΗΠΑ, είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ βάζει μπροστά και αυτή την ιδέα ότι θα προσπαθήσει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι, άρα ναι, εμφανίζεται και ως ένας, ας το πούμε, υπέρμαχος της ειρήνης, έτσι, το οποίο και αυτό φαντάζει τραγελαστικό, γιατί όταν διαβάζουμε το σχέδιο 2025, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα είναι ιδιαίτερα πολεμοχαρές σχέδιο. Ποια είναι όμως η διαφορά? Είναι ότι στην πραγματικότητα θέλει να κρατήσει δυνάμεις για να αναπτύξει πολιτικές εσωστρέφειας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και εντός της χώρας να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα είναι πολεμοχαρείς σε εισαγωγικά. Έτσι. Γι' αυτό και θέλει να δημιουργήσει πολιτοφυλακές στις πολιτείες, αμερικάνικες πολιτείες, σε σχέση με το μεταναστευτικό κτλ. Άρα μπορεί στον έξω κόσμο, έτσι, στην ισορροπία δυνάμεων στο εξωτερικό, να θέλει να δώσει αυτή την εντύπωση ότι εγώ δεν θέλω τον πόλεμο, θέλω να σταματήσουν εχθροπραξίες, έτσι. Και κάποιοι, και ακόμα και Ευρωπαίοι πολίτες, να θεωρούν ότι αυτό είναι λογικό και να μην πάνε να ψάξουν παρακάτω. Όμως μέσα στη χώρα του αυτό που ετοιμάζει είναι ένα εμφυλιοπολεμικό, πολεμοχαρές σκηνικό.